Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του pelagnews.gr, λίγες μέρες πριν τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου, έχουμε τη χαρά να μας φιλοξενεί στο γραφείο της η κυρία Μελίτα Χιστάκη. Μελίτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάλεσε να πάρει και αποδέχτηκε στην πρόσκλησή μας, ώστε να μιλήσουμε και για θέματα του Δήμου Αλμοπίας, γιατί είσαι μια γυναίκα με άποψη στην τοπική κοινωνία της Αλμοπίας. Είναι μεγάλη μου χαρά που είστε εδώ σήμερα και σας φιλοξενώ. Καλώς ήρθατε λοιπόν και με το καλό να τα πούμε. Γιατί Μελίτα, είσαι μια γυναίκα με άποψη στο Δήμο Αλμοπίας. Σε βλέπουμε, είσαι πολυγραφότατη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν αφήνεις να πέσει τίποτα κάτω που λέει και ο κόσμος, πιο απλά να το πούμε. Αλλά είσαι και μια γυναίκα με γνώσεις και με εμπειρία και στην αυτοδιοίκηση και λόγω της συνεργασίας που είχες με το Δήμαρχο Αλμοπίας και πλέον είσαι και εκ νέου υποψήφια. Ναι. Στην αρχή της θητείας του Δημάρχου, τον 19 δηλαδή, αποφάσισα να βοηθήσω λίγο την κατάσταση. Όπως και όλοι μας. Να βάλουμε ένα χεράκι. Τότε τα προβλήματα ήταν πάρα πολλά. Δηλαδή, από πού να πρωτοαρχίσουμε? Να αρχίσουμε από τις φράγες των λουτρών. Να μιλήσουμε για το ότι χάσαμε το υδροελεκτρικό. Να πούμε ότι απεντάχθηκε ο βιολογικός. Ήταν πάρα πολλά τα προβλήματα. Τότε λοιπόν ήταν μία περίοδος η οποία δεν ξέραμε από πού να αρχίσουμε με τόσα προβλήματα. Ευτυχώς όμως τα φέραμε εις πέρας. Σήμερα όλα είναι εντάξει, βλέπετε το υδροελεκτρικό λειτουργεί, τα λούτρα έχουν το ειδικό σήμα λειτουργίας, ο βιολογικός καθαρισμός της αριδέας έχει εργολάβο και σύντομα θα εγκατασταθεί και έχουμε βάλει το Δήμο σε μια σειρά. Δεν λέω ότι όλα αυτά, ότι δεν έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Όχι, δεν το λέω αυτό σε καμία περίπτωση. Λέω απλά ότι η δουλειά που κάναμε έπιασε τόπο. Σημαντικό αυτό, Μελίτα, γιατί αναλάβατε και σε δύσκολη περίοδο και εσύ ήσουν καθημερινά στο Δημάρχη. Δηλαδή, όταν είχες γίνει ως άμυστη δική συνεργάτη, ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε τότε πολύ από την αντιπολίτευση και δέχτηκε στα πυρά, τα πιο πολλά πυρά. Και το θέμα είναι ότι συζητείται ακόμα και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Ναι. Προσέφερα τις υπηρεσίες μου, εσύ ξέρεις πολύ καλά, από τις 6.30 ώρα το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και καμιά φορά ακόμα περισσότερο, και δεν πήρα ούτε ένα ευρώ. Γιατί δηλαδή να μην απολογηθούν αυτοί που πληρώθηκαν για κάτι που δεν έκαναν, και όχι απλά δεν έκαναν, αλλά έφεραν και το Δήμο σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και έρχομαι, και αυτοί οι άνθρωποι είναι που κατηγορούν εμένα. Αυτό με βγάζει από τα ρούχα μου. Δεν το καταλαβαίνω, ήμουν πάντοτε αντίθετη με το παράλογο, μια ακόμα φορά είναι αυτή. Μελίτα, ήσουν και ένας άνθρωπος, τον οποίο τον ευχαρίστησε προσωπικά ο Χρήστος Μπάτς κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, όταν έκανε τον απολογισμό των πεπραγμένων του. Πώς αισθάνθηκες γι' αυτό που άκουσες το όνομά σου, ευχαριστούμε την κυρία Μελίτα Χιστάκη? Ένιωσα πάρα πολύ χαρούμενη. Ένιωσα δικαιωμένη. Για πολλά πράγματα, για πολλά ξενύχτια, για πολλή δουλειά, ένιωσα πραγματικά δικαιωμένη. Ο Χρήστος είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν είναι ο άνθρωπος ο μορφωμένος, αυτός που λέμε ο καταξιωμένος. Δεν είναι αυτό, όχι. Ο Χρήστος όμως είναι ένας πηγαίος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που δίνει περιθώριο στους άλλους ανθρώπους να δουλέψουν. Και τι θέλουμε από έναν ηγέτη? Τι είναι αυτό που θέλουμε? Να βγάλει από τον καθένα μας το καλύτερο δυνατό. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι συλλογικά. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι συλλογικά. Και όταν δεν κάνουμε κάτι συλλογικά ή διαλυόμαστε, όπως έγινε με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και τα παλιότερα χρόνια, ή δεν καταφέρνουμε να κάνουμε κάτι. Μελίτα, επειδή τη χάνει, και δεν είναι κρυφό αυτό, ήμουν συνομιλητή σου και κατά τη διάρκεια που ήσουν στο Δήμο Αλμοπίας και είχα την ευκαιρία να δω από κοντά και τον τρόπο και τη μεθοδικότητα με την οποία εργαζόσουν, αλλά κυρίως να δω ότι ήσουν ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεσαι πολλά θέματα που αφορούσαν και την ανακύκλωση και την καθημερινότητα. Είσαι ικανοποιημένη από αυτή την προσπάθεια η οποία έγινε? Θέλεις να πεις λίγο σε αυτούς που μας παρακολουθούν το τι έγινε στο Δήμο, το τι είχε προσφέρει η Μελίτα, σε τι στάθηκε αρρωγός? Δεν θα πω το τι έκανε η Μελίτα. Όχι, Μελίτα, θα τι έγινε συνολικά. Θα πω το τι κάναμε συνολικά. Ναι. Και συνολικά ήταν μια πραγματικά συλλογική προσπάθεια. Δηλαδή, τι ήταν αυτό που κάναμε? Προσπαθήσαμε από την πρώτη στιγμή να βάλουμε μπροστά το θέμα ανακύκλωση. Γιατί αγαπάμε τον τόπο μας. Και γιατί φοβόμαστε για όλα αυτά που συμβαίνουν σε άλλες περιοχές. Και τι ήταν αυτά που κάναμε? Αρχικά είπαμε ότι τι είναι αυτό που επηρεάζει τα ποτάμια μας, για παράδειγμα. Είναι τα νάιλον που πετάνε από τα σπαράγγια. Είναι όλα αυτά που πέφτουν μέσα στα ποτάμια. Και προσπαθήσαμε τότε
Με τη βοήθεια και των συνεταιρισμών φυσικά, γιατί πάνω απ' όλα είναι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, που ο Δήμος είναι αρρωγός αυτών και θα πρέπει να είναι αρρωγός, γιατί είμαστε μια αγροτική περιοχή. Προσπαθήσαμε λοιπόν να συγκεντρώσουμε όλα αυτά και να τα ανακυκλώσουμε. Στην πορεία ξεκινήσαμε για πρώτη φορά την διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων. Και τι σημαίνει διαχείριση? Διαχείριση δεν είναι ο κάδος. Διαχείριση είναι η εταιρεία, η σύμβαση και ο τρόπος με τον οποίο θα κάνεις τη σύμβαση με μια εταιρεία που θα τα πάρει και θα τα διαχειριστεί. Αυτά τα συγκεκριμένα υπάρχουν ελάχιστες εταιρείες τέτοιες. Συγκεκριμένες εταιρείες ανακύκλωσης, αυτή η συγκεκριμένη τα πηγαίνει στον ασπρόπυργο και μόνο εκεί μπορούν να γίνουν, να γίνει η ανακύκλωση. Τώρα θα μου πείτε γιατί βλέπουμε αυτή την εικόνα με τα διάφορα φυτοφάρμακα, με τους γεμάτους κάδους. Θα σας πω κάτι. Μας κατηγόρησαν πολλές φορές για απευθείας αναθέσεις. Ναι. Ωραία. Ωραία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του ότι δεν κάναμε απευθείας ανάθεση. Δηλαδή, τα χρόνια μέχρι και το 22 γινόντουσαν απευθείας αναθέσεις στην εταιρεία διαχείρισης για να παίρνει αυτά τα άχρηστα αντικείμενα και επικίνδυνα αντικείμενα και να τα πηγαίνει για ανακύκλωση. Το 23 δεν αποφασίσαμε ως διοίκηση. Θα μιλήσω για τη διοίκηση. Αποφάσισε η διοίκηση, αποφάσισε η διοίκηση να μην τα δώσει πλέον με απευθείας ανάθεση, αλλά να βγάλει ένα μεγάλο ποσό, γιατί χρειαζόμασταν ένα μεγάλο ποσό, γιατί ήταν παραπάνω τα φυτοφάρμακα και νέες συσκευασίες από αυτές που χρησιμοποιούσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, που διαχειριζόμασταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, να το βγάλει σε διαγωνισμό. Όπως γνωρίζετε, μακάρι όλα να γινόντουσαν. Στέφανε, να είχαμε ένα μαγικό ραβδί, να το χτυπούσαμε και από τη μια μέρα στην άλλη να γινόντουσαν όλα. Δυστυχώς ζούμε στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα σημαίνει ότι για να γίνει ένας διαγωνισμός πρέπει να περάσει καιρός. Έχουμε φτάσει στο Σεπτέμβριο και τώρα νομίζω υπογράφεται σύμβαση, δεν είμαι σίγουρη, νομίζω έχει υπογραφεί. Αυτό θα το πούνε οι αρμόδιοι. Για ένα μεγάλο ποσό που είναι 60.000 ευρώ. Είναι τεράστιο ποσό. Και γι' αυτό το λόγο βραβεύτηκε και ο Δήμος από την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, από την ΚΕΔΕ, με τα βραφεία 19-23 της ΚΕΔΕ, τον ΟΤΑ, όλων των ΟΤΑ. Ήταν η δεύτερη φορά που βραβευόμαστε. Η πρώτη ήταν για το πώς είχαμε διαχειριστεί την πανδημία. Πώς είχαμε διαχειριστεί δηλαδή ως δημοτική αρχή τις υπηρεσίες μας, τους υπαλλήλους, έτσι ώστε να προσφέρουν στον τομέα της πανδημίας. Είχαμε τότε και το πρώτο lockdown. Και στο πρώτο lockdown, βέβαια. Με την Φούστανη. Ναι. Ήμασταν αυτοί που ζοριστήκανε, από τους πρώτους που ζοριστήκανε σε αυτό το τομέα. Και εφαρμόσανε πραγματικά σκληρά μέτρα. Πραγματικά σκληρά μέτρα. Τα οποία όμως ήταν από την κεντρική διοίκηση. Μας τα επέβαλε η κεντρική διοίκηση. Και σταθήκαμε. Και σταθήκαμε όρθιοι. Και στάθηκε όρθιο πάνω από όλο το χωριό. Και όλοι μας φυσικά. Στη συνέχεια. Σημαντικό μέλητο, δηλαδή είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό με το lockdown και με τον κορονοϊό. Και μέλητο, επειδή τυχάνει να είσαι μια γυναίκα με γνώσεις αλλά και με εμπειρία διοίκησης, οι πολίτες της Αλμοπίας την επόμενη μέρα, τι να περιμένουν από τη μέλητο Χισκάκη? Θα σου πω κάτι, Στέφανε. Ναι. Εγώ είμαι 53 χρονών. Ναι, ό,τι ήταν να κάνω στον επαγγελματικό τομέα το έχω κάνει. Καταξιωμένη είσαι, γνωστή στην Αλμοπία είσαι. Το έχω κάνει. Το έχεις κάνει, ναι. Έχω ένα γιο ο οποίος μεγάλωσε και πλέον έχει τη δική του ζωή. Έτσι. Έχω κάτι σκυλάκια που τρέφω. Έχεις και αγάπη για τα δέσποτα, τα ξέρουμε αυτά. Για τα δέσποτα. Σε έχουν ευχαριστήσει και δημόσια, ο Σύλλογος ο Φιλοζωικός της Αλμοπίας. Ναι. Έχω λοιπόν αυτή την υποχρέωση με τα σκυλάκια. Πέρα από αυτό όμως, δεν έχω άλλη υποχρέωση. Και τώρα είναι η στιγμή που αποφάσισα να προσφέρω κι εγώ κάτι σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, ερχόμαστε και φεύγουμε από αυτόν τον τόπο χωρίς να αφήσουμε κάτι. Ναι. Αποφάσισα ότι κάτι θέλω να αφήσω σε αυτόν τον τόπο. Αυτό και μόνο. Δεν έχω ανάγκη ούτε από δουλειά, δόξα τω Θεώ, ούτε από χρήματα, ούτε από κάτι άλλο. Είσαι και μια γυναίκα με γνώσεις, με εμπειρία. Δηλαδή, είσαι πέφτυξη με την έκφραση. Θα λένε κάποιοι ότι είσαι κολακία, είσαι μια κινητή κυκλοπαίδη σε πολλά θέματα και έχεις λύσει και τα θέματα του υδρολέκτρικου. Δηλαδή,
Έχεις να προσφέρεις πάρα πολλά στην αλληλοποίηση και στους δημότες. Αλλά είσαι και μια γυναίκα ενεργή στα social media. Δηλαδή, δεν αφήνεις τίποτα να πέσει κάτω. Και είδαμε να σχολιάζεις και τη συνέντευξη ενός υποψηφίου δημάρχου, να αναφέρουμε το όνομά του. Mm. Για πες μας, Μελίτα, τι ήταν αυτό που σε έκανε να σχολιάσεις αυτό το πράγμα και να. Τι ήταν αυτό που σε εξόργησε και η σχολεία σας. Δεν είναι ότι κάτι με εξόργησε. Ναι. Δεν με εξοργίζει το τι λέει ο ένας και ο άλλος. Είναι άποψή του. Ναι. Και δεν είναι ο ένας και ο άλλος. Δεν το λέω υποτιμητικά. Ναι. Το λέω πολύ σοβαρά. Σοβαρά τι λέει, ναι, ο ένας υποψήφιος. Ο άλλος υποψήφιος. Ναι, ναι. Δεν με εξοργίζει κάτι. Θέλω να βάζω τα πράγματα στη θέση τους. Δεν μ' αρέσει να αιωρούνται πράγματα. Για παράδειγμα. Ναι. Μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι ο ηλεκτροφωτισμός στην αλληλοποία. Ναι. Όλοι οι μη δημοτικοί σύμβουλοι γνωρίζουν ότι στην αλληλοποία υπάρχει ήδη μία μελέτη, ο Δήμος έχει εκπονήσει ήδη μία μελέτη ηλεκτροφωτισμού για το σύνολο της αλληλοποίας, η οποία ακολούθησε μια δεύτερη μελέτη που εκπονήθηκε το 17 επί κυρίου Μπίνου. Ναι. Έτσι. Που εκπονήθηκε το 2017 με άσχημο τέλος, δεν είχε καλό τέλος. Και φτάσαμε λοιπόν τώρα, έχει εκπονήσει ήδη ο Δήμος, αυτή η Δημοτική Αρχή, άλλη μελέτη και ακούω και έναν υποψήφιο να μιλάει για την ίδια μελέτη που θα εκπονηθεί. Έναν ήδη εκπονημένη. Βεβαίως, και μάλιστα δύο φορές με ένα κακό αποτέλεσμα και με ένα καλό αποτέλεσμα. Αλλά δύο φορές. Ναι. Ακούω αυτό το πράγμα και μάλιστα ακούω και πράγματα τα οποία είναι λίγο παράλογα για τα δικά μου αυτιά, ως τεχνικός. Ως τεχνικός. Ναι, γιατί είσαι επιστήμονης σε αυτό το θέμα, είσαι καταξιωμένη. Φυσικά. Έχω πολλά χρόνια εμπειρία σε αυτό. Ναι. Ως τεχνικός. Λοιπόν, έχω και αυτή την κακιά συνήθεια για ορισμένους να σχολιάζω αυτό που δεν μου αρέσει, χωρίς όμως καμία κακία και χωρίς να έχω κάτι. Δηλαδή, θεωρώ φίλο μου τον κύριο Παρουτόγλου. Έχω πολύ καλή σχέση μαζί του και με πάρα πολλούς υποψηφίους του είμαστε φίλοι και θεωρώ ότι είναι αξιόλογα άτομα και μακάρι τέτοιου είδους άτομα να συμμετέχουν στην πολιτική. Και κάτι άλλο ήθελα να πω, ότι η αυτοδιοίκηση, στην αυτοδιοίκηση δεν περισσεύει κανένας και αυτό δεν είναι κάτι που απλά να το λέμε για να περνάει η ώρα. Είναι αλήθεια. Βεβαίως. Όλων των συνεργασιών. Ναι. Βέβαια, είμαι κατά της απλής αναλογικής, έτσι όπως έγινε την προηγούμενη φορά και δεν υπήρχε κυβερνησιμότητα. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ άσχημο σημείο. Δηλαδή, είχαμε μια δημοτική αρχή η οποία έβγαλε 7 συμβούλους. Θυμάσαι τότε τι λεγότανε. Ναι. Σωστά. 7 συμβούλους μόνο. Και επίσης. Καλά, θα πω ότι μόνο 2 χρόνια μπόρεσε να λειτουργήσει. Τα άλλα 2 χρόνια ήταν κορονοϊός. Αλλά θα σταθώ σε αυτό το θέμα των 7 συμβούλων. Για παράδειγμα, έχουμε 5 αντιδημαρχίες, έτσι, και μία άμεστη αντιδημαρχία και έχουμε και άλλες τόσες θέσεις. Λέω εγώ, αν ένας από όλους αυτούς, ένας, δεν ήταν καλός, με ποιον θα τον άλλαζε. Έτσι. Υπήρξε βασικό θέμα, δεν ήταν μόνο τα πρόεδρα. Κυβερνησιμότητας. Κυβερνησιμότητας, βέβαια. Δεν ήταν μόνο οι νόμοι που βγήκαν μετά και έλεγαν ότι όλα περνάνε από την Οικονομική Επιτροπή κτλ. Όχι, δεν είναι αυτό. Ήταν βασικό θέμα. Και είχε εγκλωβιστεί ο Δήμαρχος. Πάρα πολύ. Ο εκάστοτε Δήμαρχος. Όλοι οι Δήμαρχοι ήταν εγκλωβισμένοι. Όλοι οι Δήμαρχοι ήταν εγκλωβισμένοι. Μπορεί τότε το κράτος να έδωσε λίγα παραπάνω χρήματα έτσι ώστε να εξομαλύνει αυτή την κατάσταση, αλλά τα χρήματα από μόνα τους δεν κάνουν τη δουλειά. Ναι. Θέλει και άτομα, θέλει και πρόσωπα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Και καλό είναι όλοι αυτοί που κατεβαίνουν να ξέρουν με τι αντικείμενο θέλουν να ασχοληθούν. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Έτσι. Εμένα και παράδειγμα βάλαμε στον αθλητισμό. Τι να σας πω για τον αθλητισμό. Δεν μπορώ να πω. Βέβαια θα πεις για τον αθλητισμό για τα γήπεδα. Θα κάνεις μελέτες για τα γήπεδα. Ναι, αλλά τι να σας πω. Για να ξεχρονιστούν τα στάδια. Και εκεί πέρα μπορείς να προσφέρεις, Μελίτα. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Ναι. Υπάρχουν άλλοι που ξέρουν πολύ περισσότερα πράγματα. Για παράδειγμα, κάποιοι που είναι ειδικοί και έχουν ζήσει πάρα πολλά χρόνια στην παιδεία. Αυτοί προφανώς έχουν την εμπειρία και ξέρουν περισσότερα πράγματα εκεί. Όλοι αυτοί όμως, που υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην αλληλοποία, τέτοιου είδους άνθρωποι που έχουν εμπειρία σε κάποια θέματα, καλό είναι να κατεβαίνουν. Τι φοβούνται. Τι. Το καταλαβαίνω αυτό που λένε όλοι, ότι επειδή ο νόμος αυτός ήταν περίεργος νόμος, κατέβηκε η Σάρα η Μάρα και το κακό συναπάντημα. Το καταλαβαίνω. Εντάξει. Αλλά γιατί δεν κατεβαίνουν και αυτοί που πραγματικά θέλουν να προσφέρουν, που πραγματικά αξίζουν, γιατί δεν το κάνουν. Να δοκιμαστούν. Ακριβώς. Και να αφήσουν και κάτι στον τόπο.
Ωραία η εμπειρία μας, τι θα κάνουμε, θα συζητάμε στα γεράματά μας, τι κάναμε στα νιάτα μας. Ε, όχι, να αφήσουμε κάτι στον τόπο. Με λίγο συνδυασμό του Χρήστου Μπάτση, εδώ ζούμε, στον οποίο είσαι μέλος και είσαι από τα πιο παλιά μέλη, γιατί ήσουν και το 2019, είσαι και σήμερα. Αποτελείται και από νέα άτομα, αλλά και από άτομα με εμπειρία. Πώς θα τον έκρινες εσύ το συνδυασμό? Δηλαδή, θεωρείς ότι κάποιοι συνδυασμοί που έχουν μια αριθμητική υπεροχή έχουν και ένα προβάδισμα για τις εκλογές, ή δεν ισχύει κάτι τέτοιο? Θα πω το εξής. Ναι. Δεν θα μιλήσω για ποιοτικά χαρακτηριστικά γενικότερα και εμείς είμαστε αυτό που λέει το πολλό, το εφ κτλ. Όχι, όχι τέτοια ρίχνα. Όχι τέτοια, γιατί ξέρω και κάποια άλλα του εσχύλου που είναι χειρότερα. Δεν θα μιλήσω για κάτι. Ναι. Έτσι. Δεν ήρθαμε εδώ για να. Δεν μιλάμε τώρα για να κάνουμε επίδειξη γνώσεων. Δεν είναι αυτό. Είναι. Θεωρώ ότι όλοι οι συνδυασμοί και οι τρεις συνδυασμοί έχουν τα υπέρ και τα κατά. Θεωρώ το δικό μας συνδυασμό έναν πολύ καλό συνδυασμό, ο οποίος περιέχει, το βλέπω αυτό με τον νέος, ναι, περιέχει ένα κομμάτι νέων ανθρώπων, οι οποίοι πραγματικά θέλουν να προσφέρουν, το δείχνουν, καμιά φορά είναι και εκνευριστικοί, ομολογουμένως, σε εμάς που λίγο θέλουμε να ησυχάσουμε, να ξεκουραστούμε, να... Ναι, ναι. Ομολογουμένως βγάζουν αυτή την ενέργειά τους, τη μεγαλύτερη ενέργεια, την όρεξη που έχουν. Ναι. Και από την άλλη έχουμε την εμπειρία των παλαιότερων. Αυτή η εμπειρία των παλαιότερων είναι πολύ βασική. Θεωρώ ότι ο συνδυασμός μας είναι ένα πολύ ωραίο μείγμα αυτών των ανθρώπων. Πιστεύω σε αυτούς, στο σύνολο πιστεύω των ανθρώπων αυτών, μακάρι να μπορούσαν να εκλεγούν όλοι. Δυστυχώς όμως δεν γίνεται. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Και φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο να λέμε ότι παιδιά, εκλέξτε τουλάχιστον αυτούς που θεωρείτε ότι είναι καλύτεροι. Και η Μελίτα σίγουρα ανήκει μέσα σε αυτούς. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, η προσωπική μου επιλογή. Την εκφράζω. Μπορεί να την πάρουν κάποιοι να τη σχολιάσουν, δεν μας πειράζει αυτό. Βέβαια, Μελίτα, είσαι μία γυναίκα, ένας άνθρωπος με εμπειρία διοίκησης. Είναι σημαντικό, Μελίτα, και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση να έχουν εμπειρία διοίκησης. Τι θεωρείς? Δηλαδή, αύριο μεθαύριο μέχρι να γίνει μια δημοτική αρχή, δεν πρέπει να έχει μια εμπειρία και τον τρόπο που θα διοικήσει και θα ασκήσει εξουσία? Ναι. Είμαστε μια. Η δημοτική αρχή του Χρήστου Μπάτση λειτουργήσε σε δύσκολες καταστάσεις 4 χρόνια. Αυτό, πέρα από τα δύσκολα, δημιούργησε κάτι θετικό. Την εμπειρία. Ναι. Μια πολύ σημαντική εμπειρία, η οποία όμως δεν απέδωσε τα αποτελέσματα που θα θέλαμε στην πρώτη τετραετία. Για τους λόγους που προείπα. Και γι' αυτόν τον λόγο ζητάμε μία δεύτερη πενταετία πλέον για να ολοκληρωθεί ένα έργο. Δηλαδή, είπα και προηγουμένως, δεν υπάρχουν ραβδάκια. Σήμερα ένα έργο από το να το σκεφτείς μέχρι που να υλοποιηθεί θέλει κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 6,5 χρόνια. Από στατιστικές που έχει κάνει η ΚΕΔΕ. Έτσι. Θέλει και ένα, μιλάμε για ένα μέτριο έργο, δεν μιλάμε για μεγάλα έργα. Συνεπώς, μία τετραετία δεν μπορεί να καλύψει ένα έργο. Εκ των πραγμάτων είναι αυτό. Το είδαμε και με την προηγούμενη αρχή, δημοτική αρχή του κ. Μπίνου, που άφησε κάποιες μελέτες, οι οποίες έπρεπε να υλοποιηθούν σε αυτήν την δημοτική αρχή. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτή τη δημοτική αρχή, που αφήνει κάποιες μελέτες, τις οποίες όμως θεωρώ ότι ένα έργο πρέπει να αρχίζει και να τελειώνει με τους ίδιους ανθρώπους. Μόνο τότε είναι σωστό. Και θα φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Θα φέρω το παράδειγμα της Αριδαίας. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αριδαία? Θέλαμε ως δημοτική αρχή να φέρουμε τους επισκέπτες των Λουτρών, οι οποίοι είναι γύρω στα 1.200.000 το χρόνο, να τους φέρουμε στην Αριδαία. Δεν ερχόντουσαν στην Αριδαία και δεν έρχονται στην Αριδαία, γιατί η Αριδαία δεν είναι ωραία πόλη. Δεν έχει κάτι που να τους τραβήξει. Τι ήταν λοιπόν αυτό που σκεφτήκαμε από την αρχή? Να δώσουμε χαρακτήρα στην πόλη. Γιατί θέλει ένας άνθρωπος να δει μία πόλη? Γιατί έχει χαρακτήρα. Και γιατί μπορεί να δει όμορφα πράγματα και να περάσει όμορφα σε αυτή. Έτσι λοιπόν, από το να ακούμε την άποψη του ενός και του άλλου, τη δική μου, τη δική σου, του τρίτου, αποφασίσαμε να το δούμε αρχικά
κάνοντας μία μελέτη προσβασιμότητας, το ΣΒΑΚ όπως λέμε εμείς, στη συνέχεια κάνοντας μία συγκοινωνιακή μελέτη και καταλήγοντας στο πολύ σημαντικό από όλα. Και αυτό ποιο είναι? Είναι ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την Αριδαία. Αυτό τα έχει υλοποιήσει όλη η αρχή του Χριστουμπάτση. Όλα έχουν βγει, έχουν δημοπρατηθεί, έχουν πάει σε μελετητές, είναι όλα. Σημαντικά. Κάποια είναι ολοκληρωμένα. Αυτή είναι η αρχή για να αλλάξει πόλη. Και λέω και το πρωτοφωνάζω, δώστε μας την ευκαιρία να το φτάσουμε αυτό μέχρι το τέλος. Γιατί τι σημαίνει δεν είναι ο χαρακτήρα? Να το καταλάβουμε αυτό. Ναι. Σημαίνει, φτιάχνω τις πλατείες μου όπως πρέπει, φτιάχνω τις προσώψεις των καταστημάτων μου, των σπιτιών μου, με επιδοτήσεις όπως πρέπει. Με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουμε ένα σύνολο πάρα πολύ όμορφο, επισκέψιμο, να θέλει ο άλλος να το επισκεφτεί. Τι θα καταφέρουμε? Να δώσουμε ζωή στην αγορά μας. Έχουμε έναν εμπορικό κόσμο, βλέπεις τώρα τα μαγαζιά. Ναι. Το ένα δουλεύει, το άλλο δεν δουλεύει. Και αυτά που δουλεύουν δεν δουλεύουν σωστά. Δηλαδή όπως θα έπρεπε, με τις δυνατότητες που έχει ο κάθε επιχειρηματίας. Έτσι. Έχουμε νέους ανθρώπους που την επιχειρηματικότητά τους πάνε και την εξασκούν κάπου αλλού. Γιατί να μην το κάνουν εδώ? Και δεν το κάνουν τόσο καιρό εδώ, γιατί δεν υπάρχουν τα χέρια για να το κάνουν. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Είναι απλή η σκέψη, δύσκολη η δουλειά, πιο δύσκολο το αποτέλεσμα. Αλλά το προσπαθούμε και υπόσχομαι ότι με όλη μου τη δύναμη θα προσπαθήσω να το φτάσω μέχρι το τέλος. Όσο περνάει από το δικό μου χέρι φυσικά. Έτσι, μέχρι το τέλος. Έτσι ώστε να έχουμε μια Αριδαία διαφορετική. Πολύ διαφορετική από αυτό που βλέπουμε σήμερα. Γιατί έχει ανθρώπους, έχει κόσμο, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Σημαντικό μελέτη αυτό και βλέπουμε ότι είσαι μια γυναίκα και με όραμα και με σχέδιο αλλά και με γνώσεις. Δηλαδή και είσαι έτοιμη να αναλάβεις τα καθήκοντα τα οποία με τη βοήθεια του κόσμου της Αλμοπίας, ο οποίος θα σε ψηφίσει στις 8 Οκτωβρίου και πρέπει να σε ψηφίσει στις 8 Οκτωβρίου για να εκλεγείς, να αναλάβεις τη διοίκηση την οποία θα σου εμπιστευτεί ο Δήμαρχος Αλμοπίας. Μακάρι να συμβεί. Ναι, και για ποιο λόγο μελέτη να επιλέξουν οι πολίτες τον Χρήστο Μπάτση? Για πες μας λίγα λόγια για τον Χρήστο Μπάτση ως άνθρωπο και ως δήμαρχο. Ναι. Δεν θέλω να επαναλαμβάνω αυτά που λέω. Θα πω ότι ο Χρήστος έχει πλέον την εμπειρία. Ναι. Έχει πλέον την δυνατότητα να συναντά αυτούς που πρέπει, τον πρωθυπουργό του συνάντησε, την ώρα που πρέπει. Δεν είναι μόνο ο πρωθυπουργός. Είναι και όλα τα άλλα τα γρανάζια ενός κράτους που λειτουργούν όταν πρέπει, την ώρα που πρέπει, αρκεί να ξέρεις να τα πλησιάσεις. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα είναι η ευκαιρία μας. Υπάρχει εμπειρία από μία διοίκηση. Υπάρχουν τα έργα χρηματοδοτημένα. Πρέπει να τρέξουμε για την υλοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και τώρα είναι η ευκαιρία. Έχουμε όλα τα... όλο το σύμπαν συνωμοτεί για μας. Αυτό έχω να πω. Είναι η κατάλληλη περίοδος να δημιουργηθούν πράγματα. Μελίτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι κάνουμε μια επικοδομητική συζήτηση, αλλά κυρίως με τις γνώσεις που έχεις και με την πείρα που έχεις, μας παρουσίασες πράγματα τα οποία έχουν γίνει στην Αρδαία, έχουν σχεδιαστεί από τη σημερινή δημοτική αρχή, αλλά δυστυχώς δεν έχουν κοινοποιηθεί στο βαθμό που έπρεπε στους πολίτες. Ναι. Γι' αυτό σήμερα μας τα είπες εσύ με απλά λόγια, μπορέσουν οι πολίτες της Αλμοπίας να καταλάβουν ότι η σημερινή διοίκηση, η σημερινή δημοτική αρχή του Χρήστου Μπάτση έκανε έργο, άφησε παρακαταθήκη, αλλά κυρίως μπορέσουν να καταλάβουν καλύτερα για αυτούς που ενδεχομένως σε βλέπουν και πρώτη φορά και σε ακούνε πρώτη φορά, ότι είσαι μια γυναίκα με γνώσεις, με πείρα και με εμπειρία. Θα ήθελα να σε διακόψω σε ένα σημείο και θα ήθελα να πω λίγο για τα λούτρα. Ναι, ναι, να μιλήσω φυσικά. Δύο λεπτά φυσικά, για τα λούτρα. Ναι. Αυτό που προσπαθήσαμε από την αρχή στα λούτρα ήταν να δώσουμε την ασφάλειά τους πρώτα απ' όλα με το ειδικό σήμα λειτουργίας κτλ. Δύσκολο μελέτη αυτό, πάρα πολύ. Πάρα πολύ δύσκολο. Το πιο δύσκολο όμως κομμάτι δεν ήταν αυτό. Ποιο? Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν να δημιουργηθούν οι καταστάσεις εκείνες ώστε να δώσουμε αναπτυξιακή πνοή στα λούτρα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε στα χέρια μας ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική μελέτη του μεγαλύτερου τμήματος των λουτρών,
που είναι το αναψυκτήριο, η πισίνα και ο καταράκτης 2, την έχουμε στα χέρια μας, είναι έτοιμη προς κατάθεση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα βγει αυτή τη στιγμή χρηματοδοτικό και υπάρχει το όραμα για το πώς θα γίνει. Ξαναλέω, η άποψη η δική μου, είτε η αισθητική, είτε τεχνική, είτε οτιδήποτε, η άποψη η δική σου, η άποψη του τρίτου, όλα δεκτά, αλλά δεν είμαστε ειδικοί. Οι ειδικοί γι' αυτό είναι συγκεκριμένοι αρχιτέκτονες και αυτό κάνουν. Απευθυνθήκαμε σε αυτούς να μας κάνουν την πρόταση που πρέπει για τα λουτρά. Και τώρα είμαστε σε φάση υλοποίηση. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Και για τη Λουτρόπολη, αλλά και για την αλληλοποίηση ολόκληρη. Πάρα πολύ σημαντικό. Σημαντικά κομμάτια, Μελίτα, κοίταξε. Οπότε, κρατάω εγώ δύο πράγματα από αυτή τη συνέντευξη, από αυτή τη συζήτηση που κάνουμε. Ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή έχει υλοποιήσει, έχει πλάνο και για την πόλη της Αρδαίας, η οποία τα επόμενα 5 χρόνια, αν με το καλό εκλεγεί ο Χρήστος Μπάτσης, δήμαρχος, και εκλεγείς και εσύ, φυσικά θα αλλάξει όψη. Όμως και τα λουτρά που αποτελούν την αριθμομηχανή της περιοχής, της οικονομίας μας. Γιατί η ελμοπία, εκτός από τον αγροτικό τομέα, έχει τον τουρισμό λόγω της Λουτρόπολης. Και πρέπει λοιπόν να στηριχτούν αυτά τα άτομα τα οποία έχουν και τις γνώσεις και την εμπειρία, αλλά και τις ικανότητες να πάνε τον τόπο μας στην επόμενη μέρα, να πάνε την ελμοπία την επόμενη πενταετία να καθοδηγήσουν τις τύχες αυτού του τόπου. Μελίτα, ο κόσμος θεωρώ ότι μπορεί να κρίνει. Έχει άποψη και πρέπει να κρίνει σωστά στις εκλογές. Και πρέπει να στηρίξει τα σωστά άτομα. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, γιατί θα βγουν τα τρόλ να με κατηγορούν. Εγώ, όπως ένα κάθε φορά που μιλάω, εντυπωσιάζομαι. Και σου εύχομαι, τα λέω και δημόσια κιόλας, τα λέω παντού. Σου εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στις εκλογές στις 8 Οκτωβρίου. Ευχαριστώ πολύ, Στέφανη. Και ευχαριστούμε όλους όσους και όσες μας παρακολούθησαν εδώ λίγες μέρες πριν από τις εκλογές. Και στο Δήμο Αλληλοπίας και σε όλους τους Δήμους της Πέλλας είχατε την ευκαιρία να γνωρίσετε υποψηφίους. Και πραγματικά μια υποψήφια και με λόγο αλλά και με γνώσεις είναι η κυρία Χισκάκη, με την οποία συζητήσαμε σήμερα εδώ στο γραφείο της. Μια γυναίκα η οποία έχει όρεξη για προσφορά, έχει και πείρα, έχει εμπειρία, έχει ικανότητες. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας σε μια νέα διαδικτυακή εκπομπή. Γεια σας.